Είστε ο άνθρωπό μα για να μα λύσει τα απορίε σήμερα, κύριε Διομήδου. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε. Καλέσατε. Ε, έγινε και συζήτηση στη Βουλή ότι η γραφειοκρατία δυσκολεύει πάρα πολύ τι αιτήσει να προχωρήσουν κτλ. Ο κόσμο μα στέλνει μηνύματα. Γιατί καθυστερούν πολλέ αιτήσει σε συντάξει, σε επιδόματα, σε πολλά πράγματα που ο κόσμο τα περιμένει για να μπορέσει να βγάλει και το μήνα. Ναι. Όντω υπάρχουν καθυστερήσει για να μιλήσω συγκεκριμένα για την υπηρεσία διαχείριση επιδομάτων πρόνοια, όπου χειριζόμαστε το ελάχιστο εισόδημα, επίδομα τέκνου μονογονιού, επίδομα χαμηλών συνταξιούχων. Συγκεκριμένα οι καθυστερήσει, οι οποίε δεν είναι και πολύ μεγάλε, όντω και πάντα υπάρχουν μηχανισμοί και διαδικασίε όπου προωθούνται και διεκπαιρεώνονται οι αιτήσει οι οποίε πραγματικά έχουν ανάγκη, οι αιτήσει οι επίγουσε, τα άτομα τα οποία α, έχουν άμεση ανάγκη από από το κράτο. Στη συνεργασία με τι υπηρεσίε κοινωνική ευημερία υπάρχουν οι διαδικασίε, υπάρχουν οι μηχανισμοί που αυτέ οι αιτήσει προωθούνται άμεσα. Αυτό που παρατηρείται όμω και έχει προκαλέσει τι περισσότερε καθυστερήσει είναι τα εξή φαινόμενα. Πρώτα απ' όλα, έχουν παραλυφθεί τέλο του 2020, επειδή έχουν ανακοινωθεί αυξήσει στο επίδομα χάμου να ξύχω, αρκετέ χιλιάδε αιτήσει από άτομα τα οποία δυνητικά δεν είναι δικαιούχοι. Αρκετό κόσμο δεν έλαβε υπόψη τι ανακοινώσει του Υπουργείου ναι. και τι συγκεκριμένε πρόνοιε που έχουμε ανακοινώσει και έσπευσε να υποβάλει αίτηση κυρίω από συνταξιούχου, όπου η αίτηση, όπω θυμάστε, είναι κοινή για το ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα και για το επίδομα χαμηλό και okay. να το καταλάβουμε καλά. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι δεν Πληρούσαν τα κριτήρια, δεν δικαιούνται αυτά τα επιδόματα. Ναι. Ε, έκαναν την αίτησή του, εξετάστηκαν κανονικά, δεν απορρίφθηκαν με την πρώτη, εξετάστηκαν μέχρι να διαπιστωθεί ναι. αυτό το πράγμα και αυτό έφαγε χρόνο στο μηχανισμό. Έφαγε αρκετό χρόνο στο μηχανισμό. Έχουμε παραλάβει χιλιάδε αιτήσει από άτομα τα οποία λάμβαναν ήδη το επίδομα συνταξίουχων. Άρα η αύξηση ήρθε και μπήκε αυτόματα. Εντούτοι έχουν υποβάλει αίτηση. Λάβαμε επίση αιτήσει από άτομα τα οποία δεν πληρούσαν τα κριτήρια. Αυτέ οι αιτήσει έπρεπε να εξεταστούν τουλάχιστον μέχρι. Ενό βαθμού. Δεν εξεταστήκαν πλήρω αυτέ οι αιτήσει. Επειδή έχουμε διασυνδέσει, έχουμε τρόπου να εντοπίσουμε ότι α, ορισμένα βασικά κριτήρια δεν πληρούνται mm. και έτσι μπορούμε να κερδίσουμε και εμεί χρόνο. Εν τούτη όμω, ε, άμα μιλάμε για 4.000-5.000 αιτήσει οι οποίε έχουν παραλυφθεί α, μαζικά, έχουν καθυστερήσει άλλε αιτήσει οι οποίε <coughs> έπρεπε να είχαν προωθηθεί. Άλλο φαινόμενο επίσης που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια είναι ότι αρκετέ αιτήσει που υποβάλλονται για το ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα είναι από άτομα τα οποία έχουν υποβάλει η έχουν λάβει ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα στο παρελθόν και έχουν απορριφθεί. Ένα 60 με 65% των αιτήσεων που παραλαμβάνουμε είναι αιτήσει από άτομα που έχουν υποβάλει αιτήσει στην αρχή. Σε αντίθεση φυσικά με την έναρξη του ελάχιστο εγκυμένου εισοδήματο, όπου τα πρώτα 3-4 χρόνια δεν είχαμε άτομα τα οποία είχαν απορριφθεί. Να υποβάλουν ξανά αίτηση. Άρα αυτοί που είχαν κάνει και απορρίφθηκαν δεν δικαιούνται. Δικαιούνται εάν αλλάξουν τα κριτήρια τα οποία απορριφθήκαν. Και αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμο και αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε. Α, δηλαδή... Άρα, αν απορρίφθηκαν για συγκεκριμένου λόγου, να το πούμε να το καταλάβει ο κόσμο, αν απορρίφθηκαν για συγκεκριμένου λόγου και δεν άλλαξαν, δεν διορθώθηκαν αυτοί οι λόγοι, θα απορριφθούν ξανά. Ακριβώ. Πολύ σωστά. Άρα δεν δικαιούνται να υποβάλουν. Ένα αίτηση. απλό παράδειγμα, ε, κάποιο έχει ένα οικόπεδο, το έχει πουλήσει, έχει λάβει ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Αυτό το ποσό το έχει εξοδέψει σε διάφορους α, α, τόπους, δηλαδή χωρίς να του επέβαλε κάποιο να εξοδευτεί αυτό το ποσό. Έχει διερευνηθεί αυτό από την υπηρεσία, έχουν γίνει σημειώματα, έχει απορριφθεί αυτό το λόγο, α, έχει ενημερωθεί αυτό το άτομο ότι έχει απορριφθεί και στο ένα-δύο ένα, μήνες υποβάλλει εκ νέου αίτηση. Ναι. Αυτή η αίτηση... Θα πάρει χρόνο στην υπηρεσία να την εξετάσει μέχρι αυτού του σημείου που θα διαπιστωθεί ότι δεν έφερε κάτι καινούριο για τον λόγο που απορρίφθηκε. Γι' αυτό το μήνυμα, το άλλο που θέλουμε να περάσουμε, είναι τα άτομα που έχουν απορριφθεί. Εάν δεν άλλαξαν οι λόγοι για του οποίου έχουν απορριφθεί, τότε δεν χρειάζεται να υποβάλουν άλλη αίτηση. Υπάρχουν, μα λένε στα μηνύματα που μα στέλνουν στη σελίδα μα στο Facebook, υπάρχουν άνθρωποι που δύο μήνε δεν έχουν πάρει το επίδομα ενώ το δικαιούνται. Υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δύο μήνες, τι εννοείται. Η... Έπρεπε η αίτηση... να πει να έτσι μα γράφω. Δεν, λοιπόν, α... είναι μπερδεμένο. Ναι, είναι μπερδεμένο. δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Όχι. η, 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 αίτηση, α, η αναδρομικότητα της αίτηση, η αναδρομικότητα του επιδόματος του τουλάχιστον κειμένου σωδήματος, όπως έχει τροποποιηθεί η νομοθεσία το 2019, Άχι. είναι όταν έχουν παραλυφθεί ολοκληρωμένα όλα τα στοιχεία που ζητούνται και αυτό είναι το τελευταίο σημείο που έχει προκαλέσει την καθυστέρηση, είναι το πιο σημαντικό, το αφήσαμε στο τέλος. Δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση Όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Αν έχουμε χρόνο, μπορούμε να αναλύσουμε και τα πιστοποιητικά που χρειάζεται hey, συνοπτή, για να. Πόσο χρόνο χρειάζεστε, είναι σημαντικό, αλλά ε, έχουμε περιορισμό. Θα το, θα, θα το περάσω. Πάμε σε να... 5 με 7 λεπτά. 5 με 7 λεπτά, <χαι> όχι, δεν προλαβαίνουμε. συγχωρείτε. Θα μάστα. Το... <χαι> τρία θα... λεπτά, σε τρία 3 το 3 λεπτά, έχουμε. 3, 3 λεπτά Πάμε. Ε, τα πιο σημαντικά πιστοποιητικά που πρέπει να φέρει κάποιο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα φέρει για να κάνουμε τη δουλειά μα σωστά. Είναι πρώτα απ' όλα το έντυπο εξουσιοδότηση. Χωρί αυτό, εν μια απλή υπογραφή, δεν μπορούμε να πάρουμε τι διασυνδέσει. Έχουμε γύρω στι 30-35 διασυνδέσει yeah. με τραπεζικά ιδρύματα, με χρηματολόγιο, με άλλου κρατικού οργανισμού. Πρέπει να υπογράψουν το έντυπο εξουσιοδότηση. Πρέπει να φέρουν τι αναλυτικέ καταστάσει όλων των τραπεζικών λογαριασμών για όλα τα μέλη τη οικογενειακή μονάδα για του τελευταίου 12 μήνε πριν την υποβολή τη αίτηση. Αυτά τα γράφει η αίτηση. Είναι είναι απαραίτητα πιστοποιητικά να προσκομίσει. Κάποιο διαζευγμένο πρέπει να φέρει το nice. διαζύγιο, πρέπει να φέρει διατάγματο δικαστηρίου. Κάποιο υπηκό τη χώρα πρέπει να φέρει την άδεια παραμονή. Λαμβάνουμε αιτήσει με μόνο ένα όνομα πάνω, χωρί οτιδήποτε στοιχεία, ανυπόγραφε, χωρί βεβαίωση από αρχή τοπική αυτοδιοίκηση, χωρί αντίγραφο δελτίου ταυτότητα. Είναι, είναι, είναι πραγματικά πολύ έντονο αυτό το φαινόμενο στην υπηρεσία, όπου οι αιτήσει είναι εντελώ ασυμπλήρωτε και ε, 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 Αναγκάζεται η υπηρεσία να προχωρήσει σε, πληρω, σε έλεγχο πληρώσεων αυτών των ειδήσεων και να αποστείλει επιστολή ή να πάρει τηλέφωνο για να πάρουμε νέα στοιχεία μέσα που αυτά τα νέα στοιχεία θα πρέπει εμείς να τα αξιολογήσουμε. Ξανά έλεγχο. Ναι, για να. Α, δ, το πιο πιθανό να δημιουργηθούν νέα ερωτήματα, επειδή δεν είχαμε αυτά τα στοιχεία από την αρχή. Για να στείλουμε μια δεύτερη επιστολή και να ρωτήσουμε. Γι' αυτό πολλοί κόσμοι διαμαρτύρεται, αλλά δεν φταίει η υπηρεσία. Εάν υπήρχαν αυτά τα στοιχεία από την αρχή, θα μπορούσε και η υπηρεσία να κάνει τη δουλειά τη πιο εύκολα για να μην υπάρχουν πλέον αυτέ οι καθυστερήσει οι οποίε παρατηρούνται. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ έτσι για τι διευκρινήσει που μα δώσατε. Καλά. Άρα πολύ σημαντικό, τι κριτήρια υπάρχουν αν πληρούνται για να καταθέσει ο κόσμο τι αιτήσει του να υποβάλει τι αιτήσει, να μαζέψει όλα τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, να σα πάρει και ένα τηλέφωνο, αν έχει απορία για το τι χρειάζεται ή δεν χρειάζεται. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το δουλεύουμε, το τηλεφωνικό κέντρο. Ναι. Έχουμε κάνει βήματα μπροστά. Πιστεύω εντό ημερών θα λυθεί για αυτό το θέμα. Είναι αυτή η πρωτοβουλία που έχει, που έχει αναλάβει ο Υφυπουργό Καινοτομία, ο Κυριάκο Κόκκινο, για τα τηλεφωνικά κέντρα ναι, για να προωθούνται σωστά και να εξυπηρετεί το κόσμο. Πολύ, να μην που πολύ, ναι, πολύ πρόσφατα, αλλά κάτι που παρατηρήθηκε το οποίο μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ναι. είναι ότι αρκετό κόσμο διαμαρτύρεται ότι δεν απαντάει το τηλεφωνικό κέντρο, το 2280 3030. Ναι. Εγώ, που έχω α, καθημερινή επικοινωνία με τα άτομα που δουλεύουν στο τηλεφωνικό κέντρο, μου λένε ότι μα παίρνουν τηλέφωνο κάθε μέρα τα ίδια άτομα. Δηλαδή, ένα άτομο πώ μπορεί να καταφέρει μέσα σε μια εβδομάδα να πάρει πέντε φορέ γραμμή με στην ίδια εβδομάδα και ένα άλλο άτομο να μην καταφέρει άλλα. Υπάρχει κάτι περίεργο ε, κάτι στην. Αυτό, αυτό πρέπει να το λύσετε. Δουλεύει, ό, το... 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 δουλεύει το τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό που λέω είναι ότι δουλεύει το τηλεφωνικό κέντρο και δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα ναι. όσο παρουσιάζεται. Άρα. Αυτό θέλω να καταλήξω. Ευχαριστούμε πολύ στην Διομήδου. Να, είστε κύριε καλά. να είστε καλά. Λοιπόν, χρήσιμα τα όσα μα είπατε. Τώρα, προ...